Καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε. Θα κάνω λοιπόν μια παρουσίαση σχετικά με τη διαχείριση των περιστατικών παραβίασης ασφάλειας αναφορικά με, και με τη σημαντικότητα ενός πλέον αντιμετώπισης περιστατικών. Θα σας πω όμως την παρουσίαση με έναν έτσι διαφορετικό τρόπο, αναφέροντας ουσιαστικά, αν θέλετε, μια ιστορία. Μια από αυτές τις ιστορίες που είναι πραγματικές. Σαν ομάδα έχουμε δουλέψει, δουλεύουμε κατά βάση στην Ελλάδα, αλλά έχουμε δουλέψει σε απόκριση περιστατικών ασφάλειας και στο εξωτερικό. Είμαστε ευτυχείς γι' αυτό, λόγω του ότι η ομάδα μας δίνει εμπειρία και σε άλλες KPMG ανά τον κόσμο. Η ιστορία όμως που θα σας αναφέρω είναι από την Ελλάδα, είναι από εμάς και αφορά μάλιστα μια εταιρεία η οποία σε σχέση με όλες τις εταιρείες που έχουμε δει αναφορικά με την αντιμετώπιση περιστατικών ασφάλειας ανήκει σε ένα πολύ μικρό ποσοστό των εταιριών οι οποίες έχουν φτιάξει και έχουν υιοθετήσει ένα πλάνο αντιμετώπισης περιστατικών. Τα στοιχεία αυτά και στατιστικά είναι δικά μας. Όσο μεγάλο ή μικρό και να είναι το μέγεθος και το πλήθος των εταιριών το οποίο έχουμε συλλέξει, είναι όμως κάτι αντιπροσωπευτικό για εμάς. Η ιστορία μας λοιπόν θα ξεκινήσει, θα την πούμε εταιρεία μονοπρόσωπη ΑΕ, για να είμαστε και στο πνεύμα του νέου νόμου για ανώνυμες εταιρείες. Καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να αναφέρω όνομα, δεν θα αναφέρω ούτε καν χρονολογία. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πολλά περιστατικά. Είναι σημαντικό να διατηρήσουμε την ανωνυμία. Είναι μια εταιρεία όμως η οποία έχει ένα συγκεκριμένο δίκτυο, το οποίο δίκτυο κάποια στιγμή μολύνεται με κακόβουλο λογισμικό. Ξεκινάει λοιπόν μια μόλυση μέσω ενός κακόβουλου λογισμικού από αυτά τα οποία κλειδώνουν τα συστήματα, τα περίφημα ransomware λοιπόν, για να καταλήξει τελικά η εταιρεία να κλειδωθούμε πάρα πολλά από τα συστήματά της. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η εταιρεία η οποία έχει μια γραμμή παραγωγής να σταματήσει η γραμμή παραγωγής να δουλεύει, άρα να μην μπορεί να προωθήσει τα προϊόντα προς τα έξω λόγω του συγκεκριμένου κακόβουλου λογισμικού. Δεν μπορεί λοιπόν οι διανομής της να πάρουν τα προϊόντα αυτά και να μεταφέρουν όπου πρέπει να μεταφερθούν. Δεν μπορεί να δουλέψει με διάφορα συστήματά της, όπως για παράδειγμα συστήματα τα οποία χρησιμοποιεί για τον προγραμματισμό των εργασιών της, για τιμολογήσεις κτλ. Τα περίφημα ERP, σαν προτιμάτε τους αγγλικούς τίτλους. Και βεβαίως οι άνθρωποι της δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν το δίκτυο. Αποτέλεσμα ενός τέτοιου συμβάντος σε μια τέτοια εταιρεία είναι, όπως καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι της να προσπαθούν να παλέψουν με τα θηρία. Επιτρέψουμε έτσι για να ελαφρύνω και την ατμόσφαιρα και να δουν τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουν προκειμένου να περιορίσουν το συμβάν και να ξεκινήσουν να ανακάπτουν. Υπενθυμίζω, η εταιρεία έχει πλάνο αντιμετώπισης περιστατικών ασφάλειας. Αυτό λοιπόν το οποίο κάνει είναι ότι καλεί συνεργάτες μεταξύ άλλων προκειμένου να συνδράμουν την εταιρεία στις διαδικασίες αντιμετώπισης του συμβάντος και καλούμαστε και εμείς ως KPMG μετά από κάποιο διάστημα προκειμένου να συνδράμουμε και εμείς μέσω εξειδικευμένων υπηρεσιών απόκρισης σε περιστατικά ασφάλειας. Όλα αυτά ενώ η εταιρεία κατανοεί ότι αρχίζει μάλλον και κατανοεί ότι το περιστατικό ασφάλειας δεν αγγίζει μόνο θέματα συστημάτων, ούτε θέματα ανάκαμψης κάποιων επιχειρηματικών και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, μπορεί να ξεπερνάει και τα όρια αυτά. Στο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό παράδειγμα, πάλι γίναμε αποδέκτες, όχι όμως η ομάδα απόκρισης περιστατικά ασφάλειας, άλλη συνέτερη στην KPMG, σχετικά με βοήθεια στον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε η οικονομική διεύθυνση της εταιρείας να απενθυθήσει στα κατατόπου αρχές προκειμένου να την ενημερώσει για το συμβάν και να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, κρατήστε το, θα σας αναφέρω γιατί. Να δούμε θέματα σχετικά με το τι θα βγει στον τύπο, τι θα βγει παρά έξω, πώς θα αντιμετωπιστεί, εάν έχει διαρρεύσει κάτι, πώς θα το αντιμετωπίσουν προκειμένου τελικά να αρχίσουν τα συστήματα να ανακάμπτουν, να μπορούν τα δίκτυα να ανακάμπτουν με τρόπο με τον οποίο θα ήθελε η εταιρεία και έχει προδιαγράψει, έτσι ώστε να επιστρέψει σε μια κανονικότητα, normalcy, στην ορολογία μας και όλα αυτά μέσα σε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όλη αυτή η διαδικασία, λοιπόν, η οποία σας ανέφερα,
Η αλήθεια είναι ότι από την έναρξη του συμβάντος μέχρι που η εταιρεία να ξεκινήσει να ανακάμπτει, άρα να αρχίσει μέσα σε κάποιο επίπεδο να μπορεί να λειτουργήσει, ήταν 72 ώρες. Δεν σημαίνει ότι μέσα σε αυτές οι 72 ώρες η εταιρεία δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Υπήρξαν όμως κάποια χαρακτηριστικά, όπως το γεγονός ότι η εταιρεία, ενώ είχε ασφαλιστικό προϊόν έναντι κινδύνων, το ενεργοποίησε μετά από 48 ώρες. Η ομάδα μας κλήθηκε έπειτα από 48 ώρες που είχε γίνει το συμβάν να συνδράμει. Κατάφερε βέβαια και λειτουργήσε μέσα στις πρώτες 24 τη γραμμή παραγωγή της, πηγαίνοντας πλέον σε φυσική μορφή όλα αυτά τα στοιχεία, δελτία αποστολής και τιμολόγια κτλ. Τα οποία θα έπρεπε να διεκπαιρεώσει. Αλλά αυτό το οποίο έγινε είναι ότι βρήκαμε ανθρώπους οι οποίοι για πάνω από 48 ώρες ήταν, όπως καταλαβαίνετε, άϊπνοι, προκειμένου να μπορέσουν να περιορίσουν το συμβάν και να ξεκινήσουν να ανακάμουν τα συστήματα, καταλήγοντας τελικά να έχουν φωνάξει 4 διαφορετικές ομάδες, οι οποίες με το πέρας των 48 ώρων δεν είχαν σαφείς καθορισμένους ρόλους σχετικά με το τι θα κάνουν. Ερχόμαστε λοιπόν με βάση αυτό το παράδειγμα να δούμε τη σημαντικότητα ενός πλάνου αντιμετώπισης περιστατικών, αλλά στη βάση του τι πραγματικά είναι ένα πλάνο αντιμετώπισης περιστατικών, προκειμένου να μας βοηθήσει στην αντιμετώπιση έτσι εντέκειων προβλημάτων. Η πρώτη ερώτηση, όσο και αν ακούγεται τετριμένη, είναι τι πρόκειται να κάνουμε, αλλά τι είναι αυτό το πλάνο αντιμετώπισης περιστατικών. Ένα πλάνο, ένα τέτοιο πλάνο, πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένο και πρέπει μέσα να είναι καταγεγραμμένο και να γνωρίζει όλος ο οργανισμός τι καλούμαστε να κάνουμε μέσω του συγκεκριμένου σχεδίου, μέσω του συγκεκριμένου πλάνου. Για να είμαι ειλικρινής, θα μείνω στη λέξη σχέδιο για να σας εξηγήσω και τη διαφορά ενός σχεδίου και ενός πραγματικού πλάνου αντιμετώπισης περιστατικών. Εφόσον καταλάβω τι είναι αυτό το πλάνο, έχω υιοθετήσει ένα συνολικότερο πλαίσιο για να μπορέσω να καταγράψω το σκοπό. Εάν ο σκοπός του πλάνου μου είναι αγγίζει όλη την εταιρεία, αν αγγίζει μέρος της εταιρείας, αν ευθυγραμμίζεται με κάποιες στρατηγικές όπως επιχρησιακή συνέχεια και ανθεκτικότητα, πρέπει να καταγραφεί. Εάν υπάρχουν πράγματα τα οποία ορίζουν την αλληλεπίδρασή μας με τρίτα μέρη κτλ., προκειμένου να είμαστε βιώσιμοι ως επιχείρηση και οργανισμός, πρέπει να καταγραφεί. Άρα, ο σκοπός πρέπει να είναι σαφής, γιατί από το σκοπό προκύπτουν οι στόχοι του πλάνου. Στόχος ενός πλάνου ανάκαμψης, ενός πλάνου αντιμετώπισης περιστατικών, δεν μπορεί ποτέ να είναι το να μην έχω περιστατικά. Γιατί αυτός ο στόχος, εκτός του ότι είναι ουτοπικός, δεν μπορεί να μετρηθεί. Όταν θέτουμε στόχους σε ένα τέτοιο πλάνο, πρέπει να είμαστε σε θέση να τους μετρήσουμε. Πρέπει λοιπόν να ορίσουμε και τους κατάλληλους δείκτες. Διαφορετικά, οι στόχοι μας θα παραμένουν έολοι. Αν όμως, για παράδειγμα, και εδώ έρχεται, όπως είπαμε, στο τι είναι το πλάνο και ποιος είναι ο σκοπός τους, και αρχίζουμε και καθορίζουμε πραγματικούς στόχους, όπως για παράδειγμα, από τη στιγμή που θα καταλάβω το συμβάν, μέσα σε 30 λεπτά να έχω επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για περιστατικό και όχι για κάτι τυχαίο, ναι, αυτός είναι ένας πολύ σαφής στόχος, ο οποίος μπορεί και να μετρηθεί. Και μάλιστα απολογιστικά, σαν απόδοση, key performance indicator. Μπορεί να είναι ένας στόχος ο οποίος να έχει να κάνει με την παρακολούθηση του προφίλ απειλών στον οργανισμό για να μπορέσουμε να ανανεώσουμε κάποια πλάνα τα οποία έχουμε στην εταιρεία. Άρα, να λειτουργούμε προληπτικά με βάση τον κίνδυνο, key risk indicator. Στόχοι λοιπόν πρέπει να είναι σαφείς, καθορισμένοι για να μπορέσουμε να έρθουμε να δούμε τους ρόλους οι οποίοι θα αναλάβουν αυτό το πλάνο να το διεκπεραιώσουν από την αρχή μέχρι το τέλος. Με όλα τα βήματα τα οποία ο Αργύρης ανέφερε πριν, από την προετοιμασία μέχρι και τις ενέργειες που θα κάνουμε μετά το συμβάν, θα πρέπει να καθοριστούν οι ρόλοι, αλλά και οι ρόλοι να κατανοήσουν τι σημαίνει η ανάθεση αυτή. Να σας φέρω ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Σε πολλά τέτοια πλάνα αντιμετώπισης περιστατικών, συνηθίζουμε να βλέπουμε ομάδες οι οποίες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ένα περιστατικό. Παράδειγμα, ομάδα αντιμετώπισης περιστατικών ασφάλειας και το καθεξής. Σε αυτές λοιπόν τις ομάδες κάποιος είναι επικεφαλής, υπάρχουν τακτικά μέλη και ορισμένες φορές υπάρχουν και άλλα τα οποία η κλειστή αυτή η ομάδα μπορεί να καλέσει για να αντιμετωπίσει ένα περιστατικό. Οι ερωτήσεις μας πάντα είναι ποιος είναι αυτός ο οποίος θα πάρει μια τελική απόφαση. Έστω ότι είναι ο υπεύθυνος ασφάλειας πληροφοριών ενός οργανισμού, ο οποίος την χάνει να προείσταται και αυτής της ομάδας. Εάν ο υπεύθυνος ασφάλειας πληροφοριών δεν είναι διαθέσιμος,
ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να πάρουν την απόφαση για την αντιμετώπιση του, έστω ότι είναι δύο άτομα από την ομάδα αυτή. Άρα, η απάντηση προς τον πελάτη, προς τον οργανισμό, είναι ότι αυτά τα δύο άτομα δεν μπορούν ποτέ να ταξιδέψουν πλέον μαζί. Και μάλιστα δεν μπορούν ποτέ αυτοί οι άνθρωποι να ταξιδέψουν μαζί επαγγελματικό ταξίδι μαζί με τον υπεύθυνο ασφάλειας πληροφοριών. Και εκεί υπάρχει μια παύση. Γιατί η ανάθεση των ρόλων δεν είναι ότι ένας άνθρωπος θα αναλάβει απλά να κάνει αυτά τα βήματα. Είναι το συνολικότερο, πρέπει να μπει στη συνολικότερη σφαίρα του πλαισίου αντιμετώπισης περιστατικών. Και εφόσον γίνει αυτό, πρέπει να δούμε τον τρόπο με τον οποίο το πλάνο αντιμετώπισης περιστατικών συνδέεται με την υπηρεσιακή συνέχεια και ανθεκτικότητα. Όσοι στόχοι συνδέονται με τους στόχους που έχουν για να μπορούμε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε και να δουλεύουμε, πώς ενημερώνουμε τον κόσμο σχετικά με αυτό και τι σημαίνει η αντιμετώπιση των περιστατικών για όλους τους δείκτες τους οποίους έχουμε για την υπηρεσιακή συνέχεια, τα σημεία ανάκαμψης και ούτω καθεξής. Εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι ένας από τους αγρογωνιαίους λίθους, υπάρχει και ένας δεύτερος για μένα στην αντιμετώπιση περιστατικών ασφάλειας, γιατί κάθε ένας άνθρωπος θα πρέπει να γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο θα μειώσει τον πανικό του κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού. Όλοι οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού ασφάλειας θα πανικοβληθούν. Είναι στην ανθρώπινη φύση, δεν το λέω εγώ, οι έρευνες είναι εκεί, εκεί έξω από έγκριτα πανεπιστήμια και οργανισμούς. Όλοι θα πανικοβληθούν. Κάποιοι σε μεγάλο βαθμό, κάποιοι σε μικρό. Το νόημα της εκπαίδευσης είναι να μπορούμε να αναγνωρίσουμε αυτή τη στιγμή που τυχόν πανικοβληθούμε και τον τρόπο με τον οποίο θα το αντιμετωπίσουμε. Είτε επειδή κάποιος τρίτος, κάποιος έξω από την ομάδα θα έρθει και θα συντονίσει τον τρόπο που θα δουλέψουμε, είτε επειδή θα καλέσουμε και τρίτα μέρη να συνδράμουν, με κάποιο τρόπο θα πρέπει, γι' αυτό σας είπα ότι είναι ένα ακρογωνιαίος λίθος, το να μειώσουμε τον πανικό μας. Και αυτό γίνεται μέσω εκπαίδευσης και μέσω του δεύτερου πυλώνα, που είναι η δοκιμή. Δεν νοείται πλάνο αντιμετώπισης περιστατικών χωρίς να δοκιμάζεται. Θα παραμένει ένα σχέδιο, το οποίο σχέδιο είναι ένα κείμενο, ένα όμορφο κείμενο, πλάνο αντιμετώπισης περιστατικών δεν θα γίνει ποτέ. Και σε πολλές περιπτώσεις, σε ασκήσεις τις οποίες έχουμε κάνει, έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι από την πλευρά του οργανισμού με κάποιες, αν θέλετε, ας πούμε κόντρες ή οτιδήποτε, οι οποίες μας αναφέρουν ότι «μα γιατί να το δοκιμάσουμε αυτό, μπορεί να μην είμαστε σε θέση να λειτουργήσουμε για το 1 τέταρτο για την σήμερα της άσκησης». Ή «γιατί με αφορά εμένα, όπως μας είπε ένας ρόλος υπεύθυνος για την σχέση του οργανισμού με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με τον τύπο, είναι κάτι το οποίο δεν με αφορά, θα ετοιμάσω ένα μήνυμα». 6-9 μήνες μετά, στην Ελλάδα το συγκεκριμένο περιστατικό, διαρρέει στον τύπο, ενέργειες οι οποίες έχουν λάβει χώρα στον οργανισμό, όπου έχει φανεί ουσιαστικά η ανεπάρκεια του μηχανισμού εταιρικής δημοσίων συγγνώμη σχέσεων για να το αντιμετωπίσουν. Δοκιμή. Και για να καταλήξουμε στον τρόπο με τον οποίο αναθεωρούμε το πλάνο. Όλα αυτά λοιπόν σημαίνουν ότι το πλάνο αντιμετώπισης περιστατικών είναι ένα βασικό εργαλείο στο να συνδράμει στην αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά και να έχουν πολύ μεγάλο αντίκτυπο στην επιχειρησιακή και επιχειρησιακή μας συνέχεια. Αυτό όμως συνδέεται άμεσα με κάτι το οποίο συνεχώς αναφέρουμε. Τότε πρέπει να αργήσω ότι δεν είναι θέμα για το αν θα δεχτούμε μια επίθεση, αλλά το πότε. Στην αντιμετώπιση περιστατικών ασφάλειας, δυστυχώς, ακόμα και αυτό τίνει πλέον να είναι αναπαρκές. Στην αρχή σας ανέφερα ότι ένα πλάνο, η βασική ερώτηση, τι είναι το πλάνο αυτό. Αυτό που πρέπει πάντα να μας ενδιαφέρει και να ξέρουμε είναι ότι για να μπορέσουμε να είμαστε επιτυχείς στις προσπάθειές μας, θα πρέπει σαν οργανισμοί να κατανοήσουμε ότι οι επιτιθέμενοι είναι ήδη μέσα. Όταν υπάρξει μια βαθιά κατανόηση ότι τη στιγμή που σας μιλάω και κάνω παρουσίαση το συνέδριο, κάποιος τρίτος βλέπει την παρουσίαση και μαζί με την παρουσίαση βλέπει τα πράγματα τα οποία έχω ανοιχτά στον υπολογιστή μου αυτή τη στιγμή και τρέχουν από πίσω, μόνο τότε σαν εταιρεία, για να μιλήσω και για εμάς, θα είμαστε σε θέση να φτιάξουμε ένα τέτοιο πλάνο ώστε να καλύψουμε τέτοιου είδους περιστατικά. Αντί λοιπόν επιλόγου
να κρατήσουμε έτσι ένα πολύ τέλος πάντων σημαντικό σημείο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή μέχρι τώρα που έχετε δείξει για την ώρα, αλλά και την προσοχή σας. Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Πολύ σημαντικά και χρήσιμα όλα αυτά που είπατε, έτσι, για κάθε οργανισμό, για κάθε οντότητα. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον κύριο Στεργίου για την παρουσία του.